Κατάρχή πρόκειται μια ιστορική ε, ε, σημασία επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού του κ. Μιτσοτάκη στι ΗΠΑ. Έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα εκεί που έπρεπε, με τον τρόπο που έπρεπε. Αναδείχθηκαν μια σειρά ζωτικών ζητημάτων, και δεν είναι μονάχα το θέμα <coughs> των ελληνοτουρκικών. Αναδείχθηκε το πόσο σημαντικέ και σε τι σημαντικό σημείο βρίσκονται οι σχέσει τη Ελλάδα με τι ΗΠΑ. Αναδείχθηκε ο ενεργειακό. Ρόλο που παίζει η Βόρεια Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα γενικότερα, αναφέρομαι όμω στη Βόρεια Ελλάδα γιατί ένα μεγάλο κομμάτι ε, τη ε, της ενέργεια παίζεται πέ, ουσιαστικά στην Μακεδονία και στη Θράκη και όχι μονάχα στην Αλεξανδρούπολη, που, όπου είναι ένα πυλώνα ε, ασφάλεια και σταθερότητα ένα ενεργειακό κόμβο. Αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν φυσικά τα ελληνοτουρκικά με ξεκάθαρε απόψει. Όλοι σημειώσαμε ότι τα χειροκροτήματα που δέχθηκε ο Πρωθυπουργό τα χρονομέτρησα πρέπει να ήταν περίπου στα. 35 με 40 δευτερόλεπτα όρθιο το ακροατήριο να χαιρετίζει όταν αναφέρθηκε στο, στο ε, κομμάτι του Κυπριακού. Ένα έχει δηλαδή κάποιος θα κυκλώνο κάτι, μακάρι, εγώ, να, σα πω κάτι. το θέλω από την ψυχή μου αυτό το πράγμα. να σας πω κάτι, όποιος δεν καταλαβαίνει, Να μην όποιος δεν καταλαβαίνει, όποιος δεν καταλαβαίνει το τι σημαίνουν τα χειροκροτήματα στο Αμερικανικό ακροατήριο, που δεν είναι μονάχα εντό τη αιθούση. Υπάρχουν και χειροκροτήματα εκατομμυρίων εκτός της αιθούσης ε, που δέχθηκε η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα θα πω εγώ, νομίζω ότι έχει μια πολύ στενόθωρη αντίληψη για τα πράγματα. Όποιος πάει να υποβαθμίσει έμεσα ή ακόμα και άμεσα την ιστορική σημασία της επίσκεψης, επίσης δεν ε, διαδραματίζει απλώς έναν αντιπολευτικό ρόλο. Νομίζω ότι ε, υποβαθμίζει πάρα πολύ και το ρόλο γενικότερα των πολιτικό του σε, σε μια σειρά συγκεκριμένων ζητημάτων. Ένα από του πολλού λόγου για του οποίου χαρακτηρίζεται ω ιστορική σημασία αυτή η επίσκεψη είναι γιατί δόθηκε η ευκαιρία mm. για πρώτη φορά, είναι ο πρώτο Έλληνα Πρωθυπουργό, να μιλήσει εκ του σύνεγγυ με του ε, ε, εκπροσώπου του Αμερικανικού λαού και να ενημερωθούν όλοι για την πραγματική κατάσταση τη χώρα. Μην νομίζετε ότι στην Αμερική ακόμα και οι βουλευτέ ή το Κογκρέσο ή τα μέλη του Κογκρέσου Ξέρω έχουν χώμητο. εικόνα ακριβώ ναι. το τι γίνεται. Άρα και γι' αυτόν τον λόγο. Και για την επισήμαση των υπερπτήσεων. Mm. Το θέμα και στην ε, συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν ε, είναι, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μονάχα ο τρόπο με τον οποίο αντέδρασε αντίδρα, η Τουρκία αυτέ τι δύο μέρε. Mm. Αντιλαμβάνεστε, πόσο πειραγμένη είναι, να μην πω άλλο, άλλ, 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 άλλη λέξη. Mm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση του Πρωθυπουργού ε, μέσα σε αυτό το, το κλίμα. Και βεβαίω οι αναφορέ του ε, για την καταδίκη του αναθερωτισμού του επεκτατισμού. Για να αυτό και σε αυτό που είπατε προηγουμένω για την Τουρκία. Mm. Μα mm. αυτό είναι για πιο. Αν θέλετε, δικτικό και αποτελεσματικό τρόπο να καταδικάσει συνέργειε. Η, η Ελλάδα ε, μιλάει επί τη αρχή. Ε, δεν είναι αλακάρτ υπέρ του διεθνού δικαίου και των διεθνών συνθήκων. Είναι μια πάγια αρχή, γι' αυτό και δρεώνει τη θέση τη στο παγκόσμιο γείγνεσθε. Γι' αυτό και δρεώνει η Ελλάδα τη θέση τη ω μια δύναμη σταθερότητα, ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Είναι ένα αξιόπιστο εταίρο, τον είπα, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Το γεγονό λοιπόν ότι ουσιαστικά. Δεν καταφέρεται με λεκτικού ε, χαρακτηρισμού απέναντι στην Τουρκία, γιατί εμεί θέλουμε να έχουμε αγαθές σχέσει, καλέ σχέσει με του γειτονέ μα. Απλώ έχουμε κάνει ξεκάθαρο και το έκανε και ξεκάθαρο με, 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 με κάθε τρόπο ο, ο Πρωθυπουργό για ακόμη μια φορά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω ε, όσον αφορά ε, τα, ε, τα κυριαρχικά μα δικαιώματα και την επράσπιση των δικαίων του έθνου. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ καθαρό και προφανώ πρέπει να αναφερθεί δηλαδή στην Τουρκία ή στο κομμάτι του επεκτατισμού, του αναθερωτισμού. Η κάθετη άποψη η οποία εξεφράστηκε από τον Πρωθυπουργό χθε. Το γεγονό ότι πήρε ξεκάθαρη, ακόμα και γι' αυτό λιδωρηθήκαμε και κατηγορηθήκαμε. Το γεγονό δηλαδή ότι η Ελλάδα πήρε τόσο καθαρή θέση απέναντι σε αρχέ, απέναντι σε πολιτικέ επεκτατισμού και αναθερωτισμού. Αναφέρομαι φυσικά στην ε, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, χωρί ναι, χωρί αστερίσκου, από την πρώτη στιγμή όταν ουσιαστικά εκεί μετρά του φίλου σου, όταν ξεκινάει η κρίση. Γιατί όταν κάτσει, να το πω αλλιώ, όταν κάτσει μπύλια κάπου, είναι πολύ εύκολο να πει Ναι, τώρα να πάμε αυτόν που είναι νικητή. Και εκεί πέρα που μα κατηγορούσαν ότι και καλά, να το πω αλλιώ, ότι κάποιοι λέγανε Τι έξυπνη που είναι η Τουρκία που έχει επιλέξει την ουδετερότητα, την επιτίδια ουδετερότητα. Εμεί λέμε ότι αυτοί έχουν επιλέξει. Την μοναχικότητα. Αυτοί θα έρθουν απέναντι στι εξελίξει. Και... Εμεί θα είμαστε δυνατοί την επόμενη μέρα. Και ήταν λόγο η κατάσταση. Καταρχά, το γεγονό ότι επιμένετε να επιλέγετε σποραδικά γεγονότα μέσα σε μια διάρκεια συνεχών εξελίξεων στην διεθνή και διπλωματική και πολιτική αρένα, αναδεικνύει την αμηχανία που έχετε να παραδεχθείτε το προφανέ. Ότι είναι πολύ διαφορετική η χώρα μα σήμερα όσον αφορά τη δύναμή τη, όσον αφορά την ισχυροποίησή τη, όσον αφορά το μήνυμα που εκπέμπει η χώρα στην από ευρύτερη περιοχή σε σχέση με το πώ είμαστε πριν από λίγα χρόνια.